Επίσκεψη στο Δήμαρχο Κο πραγματοποίησε σήμερα το πρωί ο συμπατριώτης μας γιατρός Νίκος Καστανός μαζί με τον υπεύθυνο του τομέα διεθνών σχέσεων Νίκο Κανταρσή σχετικά με τις τέσσερις δράσεις που αφορούν σεμινάρια, συνέδρια σχετικά με την υποκρατική κληρονομιά και βιοειθική σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της Βαρκελόνης που πρόκειται να γίνουν σε συνεργασία με το Δήμο Κο με στόχο την προώθηση της υποκρατικής ιατρικής και βιοειθικής. Όπως θυμάστε πριν από 1,5-2 μήνες περίπου στο Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίσαμε έναρξη της συνεργασίας μας με τον Νίκο τον Καστανό, ένας αγαπημένος φίλος και από τα παλιά αλλά και τώρα, ο οποίος ζει και εργάζεται στην Ισπανία, έχει μια εταιρεία και μέσα από την εταιρεία του είπαμε να κάνουμε την προβολή της υποκρατικής ΚΟ με συγκεκριμένες δράσεις όπως είναι. Ξεκινάμε τελετές αφιερωμένες στον υποκρατικό όρκο σε ιατρικές σχολές, σε πρώτη φάση της Ισπανίας και στη συνέχεια θα δούμε αν υπάρξει και συνέχεια σε άλλες χώρες. Θα προσφέρουμε ειδική συσκευασία πλατάνου σε γιατρούς, επίλεκτους Ισπανούς γιατρούς που θα συνοδεύεται από ένα επίσημο έγγραφο του Δημάρχου της ΚΟ. Θα οργανωθούν σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια, με το Πανεπιστήμιο σε πρώτη φάση της Βαρκελόνης, κάποια ιατρικά σεμινάρια σε αιτήσια βάση και θα γίνεται φύτευση δεντριλίου πλατάνου σε μεγάλες ιατρικές σχολές. Τώρα ο Νίκος ήρθε, μαζί με τις διακοπές του θα δουλέψουμε λίγο, γιατί σε πρώτη φάση ξεκινάμε μία εγκατάσταση δεντριλίου πλατάνου, φύτευση δεντριλίου πλατάνου στο Πανεπιστήμιο της Βαρκελόνης και στη συνέχεια στο Πανεπιστήμιο της Μάλαγα. Επισκέφθηκε τον Δήμαρχο και θα έχουμε την ευκαιρία στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να προχωρήσουμε σε ψήφιση αυτής της δράσης. Κύριε Καστανά, μας μιλήσετε για τη συγκεκριμένη δράση, πώς ξεκίνησε η σκέψη αυτή και η συνεργασία σας με το Δήμο της ΚΟ. Εγώ είμαι από εδώ, από την ΚΟ, και πάντα το όνειρό μας είναι ο Ιπποκράτης. Τι μπορούμε να κάνουμε. Η ζωή τα φέρνει έτσι ώστε να σε φέρει μια θέση στη ζωή σου, στην επαγγελματική και στην προσωπική, έτσι ώστε σε μια στιγμή να μπορείς να εκπληρώσεις όνειρα. Εγώ νομίζω ότι έφτασα σε αυτή την ηλικία, είμαι μεγάλος πια, τελειώνω ότι αρκετά έχω κάνει. Και τώρα θέλω, αν μπορέσω, αν είμαι καλά στην υγεία, να δουλέψω πάνω σε αυτό. Για πότε προγραμματίζονται αυτές οι δράσεις χρονικά? Την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου είναι στο Πανεπιστήμιο της Βαρκελόνης. Θα έρθει ο πρέσβης, θα έρθει η τηλεόραση, θα έρθουν οι αρχές και θα γίνει στο Πανεπιστήμιο της Βαρκελόνης. Στις 18 θα γίνει στην Ανταλουσία. Θα γίνει στη Μάλαγα, στο Πανεπιστήμιο. Εκεί πέρα είναι η Ακαδημία των Επιστημών της Ανταλουσίας μαζί με το Πανεπιστήμιο της Μάλαγα. Και θα θέλαμε πολύ να έρθει ένας εκπρόσωπος της ΚΟ εκεί πέρα. Μάλιστα. Και εδώ στην ΚΟ θα γίνει κάποια δράση εδώ στο νησί μας? Θα έρθει ο πρίτανης του Πανεπιστημίου της Βαρκελόνης μαζί με έναν ογκόλογο, ο οποίος έγινε μέλος του Διεθνούς Ιπποκρατίου Ιδρύματος από το Μόσχο στην Αμερική. Οπότε ήξερα από εκεί πέρα την ύπαρξη του υποκρατικού θέματος. Θα έρθουν εδώ πέρα για να δούνε το Ιπποκράτιο, να δούνε τον πλάτανο και να φτιάξουμε ένα μικρό ντοκιμαντέρ που θα μπορεί να παρουσιαστεί στην παρουσίαση, στην εμφύτευση του πλατάνου. Θα πρέπει να πω καταρχήν ένα μεγάλο ευχαριστώ στον φίλο Νίκο Καστανό. Για όσους νεότερους δεν το γνωρίζουν, είναι όχι απλώς κότης, αλλά είναι φανατικός κότης. Μπορεί να λείπει αρκετά χρόνια από την πατρίδα, αλλά η σκέψη του, η ψυχή του και το μυαλό του είναι μονίμως εδώ στην πατρίδα. Η πρόταση κατετέθη από πέρσι, θα πρέπει να πω. Οι συγκυρίες δεν βοήθησαν μέχρι τώρα. Όμως θα πρέπει, με το ευχαριστώ στον Νίκο τον Καστανό, να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον συνεργάτη μου τον Νίκο τον Κανταρζή, ο οποίος από την ημέρα που ανέλαβε το συγκεκριμένο τομέα όχι απλώς ασχολείται, αλλά τον τρέχει πολύ οργανωτικά και μεθοδικά. Έτσι λοιπόν, καταλήξαμε σε αυτήν την συνεργασία με τον Νίκο, ο οποίος από μόνος του απευθύνθηκε σε εμάς και εμείς θα έπρεπε να ενεργοποιήσουμε αυτή την διάθεση ενός ανθρώπου που αγαπά το νησί και παλεύει για το νησί. Είναι αυτό που έλεγα πάντα, ότι έχουμε ένα δυναμικό εκτός ΚΟ, το οποίο είναι πολύ δυνατό και πολύ σοβαρό, ικανό να προβάλλει αυτό που λέμε την άλλη ΚΟ, την υποκρατική ΚΟ,
την κο του πολιτισμού, την κο της ιστορίας, την κο της την πατρίδα του Ιπποκράτη. Έχουμε κάνει κατά καιρούς δράσεις για την Ιπποκρατική κο. Να σας πω και τις τελευταίες δράσεις που αφορούν τις σχέσεις μας με το Σαλέρνο της Ιταλίας. Τρέχουμε και εκεί μια μεγάλη συνεργασία η οποία θα αποδώσει το επόμενο διάστημα και θέλω να πιστεύω ότι μπορεί να είναι ένα μικρό βήμα σήμερα αυτής της κουβέντας που κάνουμε, αλλά ένα μεγάλο βήμα για την ΚΟ για τα επόμενα χρόνια, για τα επόμενα πολλά χρόνια. Γιατί όπως δόμησε το σχέδιο ο Νίκος Καστανός και όπως εμείς το αποδεχόμαστε και θα το βελτιώσουμε, πιστεύω ότι είναι μια δράση σε βάθος χρόνου.